Ήταν 2 Ιανουαρίου του 2012 όταν στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία κατά του νέου συντάγματος. Από τότε, κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, χιλιάδες άτομα παίρνουν μέρος σε αντικυβερνητική διαδήλωση μπροστά από την όπερα της πόλης. Όλοι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας ανά πάσα στιγμή, αφού οι εταιρείες δεν υπογράφουν νέα συμβόλαια, ενώ δεν υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Σωματεία και κοινωνικές οργανώσεις λένε πως δεν θέλουν να φτιάξουν κόμμα, γιατί είναι απολύτως αναξιόπιστα. Οι άνθρωποι πια δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και διαμαρτύρονται για τα οικονομικά σκάνδαλα, τις αυξήσεις των φόρων και την πολιτική διαφθορά. Θέτουμε ερωτήματα στα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν έκαναν όσα υποσχέθηκαν και δεν χειρίστηκαν με σοβαρότητα τις δημόσιες υποθέσεις. Διεκδικούμε ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της Ουγγαρίας. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Οι διαδηλωτές κατηγορούν ακόμη τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για αυταρχισμό και ζητούν την προκήρυξη εκλογών. Παρά το έντονο κρύο, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και ζήτησαν την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο να έχουμε διαδηλώσεις κάθε 2 ή 3 εβδομάδες με δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατά της κυβέρνησης Όρμπαν. Πολλοί ελπίζουν πως αυτές οι διαδηλώσεις θα συμβάλλουν στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.